είναι πολύ τεχνικό, πολύ ειδικό και παρότι δεν το πολυπιστεύουμε, πολύ πλούσιο. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές διατάξεις, οι περισσότερες είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει συμμετάσχει η Ελλάδα για να εκδοθεί μια οδηγία, ένας κανονισμός. Η εφαρμογή απαιτεί ειδίκευση και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα βγει και στα συμπεράσματα της σημερινής και της αυριανής διημερίδας. Πραγματικά για να εφαρμοστεί πρέπει να έχουμε και δικαστές ειδικευμένους και δικηγόρους ενήμερους, γιατί είναι τεχνικό, είναι ειδικό και για να μπορέσει κανείς να το τοποθετήσει σωστά το ερώτημα και να το εφαρμόσει πρέπει να έχει ειδικές γνώσεις. Νομίζω σε αυτό το θέμα το πρόγραμμα Themis Life Natura συμβάλλει πάρα πολύ σημαντικά και είναι και πρωτοπόρο, γιατί γίνεται πρώτη φορά στην Κρήτη, δεν έχει γίνει σε άλλο μέρος. Πάντως το σημαντικό πρόβλημα είναι το έλλειμμα εφαρμογής. Όχι έλλειμμα ύπαρξης. Δεν εφαρμόζεται δηλαδή. Δεν εφαρμόζεται. Οι λόγοι είναι ότι ο μηχανισμός ελέγχου είναι πάρα πολύ αδύναμος. Δηλαδή οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, οι οποίοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, είτε είναι στο Υπουργείο, είτε είναι στην Περιφέρεια, είτε είναι η αδειοδοτούσα αρχή που και αυτή πρέπει, οποιαδήποτε είναι αποκεντρωμένη το Υπουργείο και αυτή ελέγχει, δεν είναι αρκετή. Θέλει και περισσότερο προσωπικό, ειδίκευση και συμμετοχή μεγαλύτερη. Δηλαδή πραγματικά υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης για να υπάρχει και σωστή εφαρμογή. Και αυτό νομίζω ότι προσπαθούμε τώρα να αναδείξουμε και εδώ. Γιατί πρόσφατα ζήσαμε στην